πολύ και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Για να μην σας ταλαιπωρούμε, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε. Εσείς τι λέτε? Μπράβο, δεν άκουσα, για να ακούσω. Όταν κάνω τα παιδικά, έτσι λέω συνήθως, έτσι για να αρχίσουν τα παιδάκια να παίρνουν μέρος στην παρουσίαση. Λοιπόν, θέλετε να μου κάνετε όμως λίγο ησυχία, γιατί θα μου κλείσει η φωνή και μετά δεν θα μπορώ να σας πω τίποτα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη γιορτή είναι απόψε, που στο νέο μας ξεκίνημα έχω όλους και όλες εσάς δίπλα μου. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου που με τόση προθυμία ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστώ πολύ για την τεράστια υποδοχή που κάνατε στις εκδόσεις Πνοή από την πρώτη και όλα στιγμή της ανακοίνωσής της. Διπλή γιορτή, όπως έγραψαν πολλοί στο Facebook, και όντως έτσι είναι. Γιατί σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τις εκδόσεις Πνοή. Δεν ακούω τίποτα. Και το πρώτο μας βιβλίο με τίτλο Φυσάει. Δεν ξέρω που βρίσκεται η Λίζα Βολφ, αλλά σιγά σιγά πρέπει να ετοιμαστεί να έρθει να μας πει δύο λόγια για... Καλέ, πού είναι το μπάνερ μας? Τρέξε που το φέρεις. Ο Γιώργος ο Καραναστάσης πού είναι, ο αφανής ήρωας? Γιώργο, μην την έφερε το μπάνερ, αγάπη μου. Μας έχει πάρει όλο το όλοι οι φίλοι τώρα. Είμαστε και σε ζωντανή σύνδεση από το Μούκια. Λοιπόν, όταν θα έρθει το μπάνερ, θα δείτε και το σήμα μας, αλλά για να μην σας καθυστερώ άλλο, θα καλέσω τη Λίζα τη Βολφ, που είναι η γραφίστρια που έκανε το σήμα μας, να μας πει δύο λόγια. Μία ανάσα, ζωή, πνοή. Μια σύνθεση και όλα να ισορροπούν. Γιατί κάθε δημιουργία οφείλει να ισορροπεί, αλλά να μην περιορίζεται. Ένα σήμα μοντέρνο, σταθερό και ταυτόχρονα δυναμικό. 24 χρόνια που είμαι στο χώρο και έχοντας σχεδιάσει πάρα πολλά λογότυπα, η χαρά που νιώθεις όταν βλέπεις την ικανοποίηση στα μάτια των άλλων από το έργο σου, αυτό είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία. Το ταξίδι για τις εκδόσεις Πνοή μόλις ξεκίνησε και εγώ του εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή.
ήθελα να σας πω δύο λόγια για την απόφασή μας να ιδρύσουμε αυτό τον εκδοτικό οίκο. Εκτός του ότι αυτό ήταν ένα όνειρο από παλιά, θεωρώ ότι τώρα ορίμασαν οι συνθήκες για να γίνει αυτό. Και αυτό γιατί. Γιατί είχα εξασφαλίσει έναν τέλειο, ικανό συνεργάτη, που μαζί του μοιράζομαι τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου για την πορεία του βιβλίου στην Ελλάδα. Και όπως όλοι ξέρετε, αυτός δεν είναι άλλος από το γιο μου, φιλόλογο, επιμελητή, Δημήτρη Καραναστάση. Ο Δημήτρης Καραναστάσης έχει τελειώσει τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στην Αθήνα. Επίσης, έμαθε τα μυστικά της επιμέλειας στο εργαστήριο του επιμελητή Δημήτρη Θάνα στο ΕΚΕΒΗ. Γιατί τώρα εμείς οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση? Γιατί τα βιβλία τα πονάμε, τα αγαπάμε και τα βιβλία τα νιώθουμε σαν τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, είναι η ζωή μας ολόκληρη. Γιατί τα βιβλία μας χαϊδεύουν, μας ταξιδεύουν, μας λανουρίζουν, μας ξυπνάνε. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι σωστά, προσεγμένα, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ο Δημήτρης Καραναστάσης περνάει ώρες ατέλειωτες πάνω από κάθε βιβλίο και ορθώνοντάς το, όχι για να μην έχει ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, που αυτό είναι αυτονόητο ότι δεν θα έχει, αλλά για να μην ξεφύγει ούτε ένα κόμμα, ούτε καν ένα παραπάνω διάστημα. Όταν είμαστε μικροί και δεν ξέραμε πώς γράφεται μία λέξη ή όταν υπήρχε διαφωνία αν έλεγε κάποιος ότι είναι σωστό, το είδα σε ένα βιβλίο, αυτό ήταν νόμος. Γιατί τώρα αυτό να έχει αλλάξει? Όχι άλλες εκπτώσεις στη ζωή μας λοιπόν. Τα βιβλία που περνάμε τόσες ώρες της ημέρας μαζί τους είναι ζωντανοί οργανισμοί. Ζουν και αναπνέουν στο πλάι μας. Μας ανταποδίδουν την αγάπη και τη λατρεία που τους έχουμε, γεμίζοντάς μας με απόλαυση, γνώσεις και σοφία. Σας παρακαλώ, κάντε όμως λίγο ησυχία, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω. Ναι, αλλά ακούω κι εγώ που μιλάνε και δεν μπορώ. Ας τους δώσουμε τη θέση που τους αξίζει ή μάλλον ας τα επαναφέρουμε στη θέση που τους αξίζει. Ο λόγος στο συνεταίρο μου, το Δημήτρη Καραναστάση, για να σας δώσει και αυτός το στίγμα των εκδόσεων πνοή. Στηρίζουν ευράκτα με την παρουσία τους. Γνωρίζω ότι κάποιοι από αυτούς πήγαν πολύ μακριά. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ευχαριστούμε και πάλι. Ξεκινώντας, να πω ότι σαλίτεσαι με τη μητέρα μου όταν ήταν για πρώτη φορά να ασχοληθώ με τον εκδοτικό χώρο. Η δουλειά μου ήταν και είναι αυτή του επιμελητή. Μόνο που τώρα έχω πιο πολλές αρμοδιότητες. Ως υπεύθυνος για την έκδοση νέων βιβλίων και ασχολούμενος με όλες τις λεπτομέρειες μιας έκδοσης. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν και μαζί με αυτά οφείλουμε να αλλάξουμε κι εμείς. Τον τελευταίο καιρό, οι συνθήκες στο μικρομεσαίο εκδοτικό χώρο έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαν εκδοτική οίκη, άρχισα να κάνω το αδιανόητο. Να βγάζουμε βιβλία χωρίς διόρθωση. Δεν μιλάμε καν για επιμέλεια. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Το αποτέλεσμα ήταν τραγελαφικό. Κείμενα που προσέβαλαν τη γλώσσα και την αισθητική μας. Αλλά επειδή στον χώρο αυτόν ο καθένας παίρνει σε βάθος χρόνου αυτό που του αξίζει, ή και αυτοί έκλεισαν. Ωστόσο, το κακό δεν σταμάτησε εκεί. Πολλοί εκεί που στο παρελθόν έβγαζαν προσεγμένα βιβλία για να μειώσουν το κόστος, σταμάτησαν τις επιμέλειες, ενώ παράλληλα άνοιξαν άλλοι με την ίδια φιλοσοφία. Οπότε είχαμε δύο επιλογές. Να παραμείνουμε μέρος του προβλήματος ή να γίνουμε μέρος της λύσης. Γιατί όταν μπορείς να κάνεις κάτι και ανταυτού μόνο με ψημυρείς,
τότε είσαι μέρος του προβλήματος. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ποιοτική αναλλακτική για ανθρώπους, για συγγραφείς που ξέρουν τι θέλουν, σέβονται τον εαυτό τους και κατανοούν τη σημασία της επιμέλειας. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε τέλειοι, ότι τα ξέρουμε όλα ή ότι είμαστε λάθος. Λάθη γίνονται και πάντα θα γίνονται. Ούτε μπορούμε να διορθώσουμε τα διαρκώς κείμενα του χώρου. Είμαστε πολύ μικροί γι' αυτό. Ωστόσο, αυτό που θέλω να εγγυηθώ είναι ότι θα κάνω μια έτοιμη προσπάθεια. Και μόνο δουλεύοντας σκληρά, χωρίς κοπασμούς και φανφάρες, ίσως καταφέρουμε να κάνουμε κάτι καλό. Μόνοι κριτές θα είναι ο χρόνος και οι αναγνώστες. Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Αλλά γιατί με αυτό. Σταμάτησαν όμως οι άνθρωποι να διαβάζουν βιβλία. Δεν νομίζω. Σταμάτησαν οι συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Κάθε άλλο. Οι συγγραφείς γράφουν πιο πολλά βιβλία από οποτεδήποτε άλλοτε. Γιατί θέλουν να εκφραστούν και να μοιραστούν τα συναισθήματά τους σε μια δύσκολη συγκυρία για όλους. Μάλιστα στην Ελλάδα, μέσω κρίσης, εκδίδονται 7 με 8.000 νέοι τίτλοι κάθε χρόνο. Όσοι περίπου είναι η ετήσια παραγωγή των ΗΠΑ. Ο αριθμός είναι ασύλληπτος. Ή πως θα μάζανε συγγραφείς να απαιτούν δίκαιη μεταχείριση και την ευκαιρία να εκδώσουν ποιοτικά βιβλία. Φυσικά και όχι. Τώρα έχουν την ανάγκη να ασχοληθεί κάποιος σοβαρά με εκείνους και το έργο τους. Τότε για ποιο λόγο να μας εμποδίσει η κρίση. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα σκύψουμε πάνω από κάθε βιβλίο σαν να το είχαμε γράψει εμείς. Και ότι η σχέση ημών και συγγραφέων θα διέπεται από κατανόηση, υποστήριξη και ετοιμότητα. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω την Αντάσα Κουζικίδου, η οποία ήταν η πρώτη συγγραφέα που εμπιστεύτηκε το βιβλίο της. Και στην πραγματικότητα, από εκεί άρχισε όλο αυτό το ταξίδι. Επίσης, ευχαριστώ την Ελένα Παντοπούλου. Είχαμε φιλοξένηση για 4 χρόνια στον αξιόλογο εκδοτικό του Σιτσίκο σε δόσο σε λότο. Ο παρεμπιπτόντο είναι από του λίγου που έχουν υποχρεωτική επιμέλεια για όλα τα βιβλία. Κλείνοντα, θέλω να πω δύο λόγια για την Κάτια Ξύδη. Η Κάτια Ξύδη αρέσκεται στα δύσκολα. Τα εύκολα να πίνει για του άλλου. Η δημιουργία αυτού του εκδοτικού οίκου είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο στίχημα τη ζωή τη. Και κάτι που λέει θα το κερδίσει. Ίσως επειδή έχει τη στόχα εκδότριας από τότε που έβγαλε το πρώτο της βιβλίο. Ίσως επειδή γνωρίζει ότι αν βάλει κάτι στο μυαλό της, θα το πετύχει και πρώτος να φτάσει. Και κάτι τελευταίο. Μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτή η βραδιά την περίμενε 30 χρόνια. Όση και η ηλικία των παλαιότερων διηγημάτων της. Οπότε, αν συγκινηθεί, μην την παρεξηγήσετε. Εγώ μετά από αυτό πρέπει να συνεχίσω. Όταν ανακοινώσα σε κάποιους την ίδρυση του εκδοτικού οίκου, με κοίταξαν με κατανόηση και μου είπαν, βέβαια, έχεις μπλέξει και εσύ με τον Οσελότο. Θέλω λοιπόν εδώ δημόσια να σας πω ότι καλύτερο εκδοτικό οίκο από τον Οσελότο δεν θα μπορούσα να είχα ποτέ για τα βιβλία μου. Τα δύο μυθιστορήματα και τα δύο παραμύθια που έχω εκδώσει εκεί. Μόνο που έχω ένα παράπονο από την εκδότριά μου. Ποτέ δεν με προλόγησε όταν ήμουν στις εκδόσεις ο Οσελότος. Θα το κάνει όμως απόψε. Λένα Παντοπούλου. Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει καθόλου να μιλώ. Προτιμώ να φτιάχνω πράγματα. Και θα καταλάβετε γιατί δεν προλόγησα ποτέ, γιατί δεν θα σας αρέσει ούτε εσάς η κουβέντα μου. Δεν είμαι καλή σε αυτό. Μια χαρά μας αρέσει. Ωστόσο, επειδή είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, ήθελα
να πω δύο κουβέντες για την Κάγια. Βέβαια τα σημείωσα, δεν μπορώ να μιλήσω απ' έξω. Όμως τα σημείωσα και σκεφτόμουν την καρδιά μου. Σήμερα είμαστε εδώ, είμαι εδώ ως εκδότριο και είναι μία παράξενη συγκυρία. Θα μιλήσω βέβαια για την Κάτια Ξύδη, μία από τις πρώτες συγγραφείς του Οσελότου. Αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το βιβλίο της με τίτλο «Φυσάει», που είναι το πρώτο βιβλίο ενός άλλου εκδοτικού οίκου, του εκδοτικού οίκου «Πνοή» και όχι του Οσελότου. Ερχόμενη στην παρουσίαση, σκεφτόμουν να πω κάτι για την αυτοέκδοση, κάτι πρωτότυπο, κάτι... Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πρωτότυπο από τα ίδια τα γεγονότα της ζωής. Καθώς μία από τις πρώτες, όπως είπα, συνεργασίες μου, βρήκε σιγά σιγά όχι μόνο το δρόμο της προς τη γραφή, αλλά και προς την έκδοση, την εκδοτική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα για έναν εκδότη που κάνει αυτοεκδόσεις, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να βλέπει τον συγγραφέα που έχει ξεκινήσει μαζί του, με πολύ δειλά βήματα. Αυτά δεν τα έχω γράψει, να είδες, μου δημιουργείς έμπνευση. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που ήρθες στις εκδόσεις. Και ιδιαίτερα την πρώτη φορά που πήρες το πρώτο σου βιβλίο, το «Ταξίδι στην Ομίχλη», στα χέρια σου. Δηλαδή ήταν μια πραγματικά αξέχαστη στιγμή. Αυτό για μένα, η πρόοδος που σημειώθηκε, είναι πραγματικά εκπληκτική και με συγκινεί ιδιαίτερα. Και ακόμη πιο πολύ με συγκινεί το γεγονός ότι αποφάσισες να ασχοληθείς και να ανοίξεις έναν εκδοτικό οίκο που θα κάνει κλασικές εκδόσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις ποια είναι αυτά τα βιβλία που είναι καλά, με πλήρη επίγνωση, να επενδύσεις επάνω σε αυτά τα βιβλία και να τα προωθήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ότι ο συγγραφέας αποφάσισε να εκδώσει το βιβλίο του, πήγε σε έναν εκδοτικό οίκο και το έκδωσε, και τελείως διαφορετικό ο εκδότης να επενδύει στο συγγραφέα. Αυτό είναι πραγματικά, Κάτια μου, σου εύχομαι πραγματικά να πας πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά ξέρω πόσο, θα ακούσεις παρακάτω. Η Κάτια Ξύδη είναι πολύ συγκεντρωμένη και επίμονη, ως συγγραφέας και ως επαγγελματίας. Είναι προσιλωμένη στο στόχο της και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το ισχυρότερο όπλο ακόμα και για τον πιο ταλαντούχο συγγραφέα. Η συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Φυσάει», τολμώ να πω ότι φυσάει. Πραγματικά, για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, αποτελεί το πιο καλογραμμένο βιβλίο της και πιστέψτε με, τα έχω διαβάσει όλα. Κάτια, το φύλαγες για έκπληξη, μου φαίνεται. Το φύλαγες για τον εαυτό σου. Και πολύ καλά έκανες, βεβαίως. Δεύτερον, είναι ένα βιβλίο που μέσα στα πλαίσια πάντα της επωνομαζόμενης γυναικείας λογοτεχνίας μιλά φυσικά για τον έρωτα, αλλά η αφηγήτρια προσεγγίζει το θέμα δίνοντάς μας την αίσθηση ότι κατάφερε να σπάσει κάποιο είδους δεσμά και να ακολουθήσει τον άνεμο που φυσά μέσα στην καρδιά της. Αγαπητή κυρία Κάτια Ξύδη, σας εύχομαι σε εσάς και στους συνεργάτες σας να πάτε πάρα πολύ καλά, να εκδώσετε βιβλία που θα μείνουν στις βιβλιοθήκες των ανθρώπων και στις καρδιές τους και να συνεχίζετε να με κάνετε και εσύ και ο Δημήτρης, τον οποίο όπως γνωρίζετε συνεργαστήκαμε σε πολλά βιβλία, να συνεχίσετε να με κάνετε υπερήφανοι με το έργο σας. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, η καρδιά μου είναι μαζί σας. Του βιβλίου με την υπέροχη φωνή της Κωνσταντίνας Τζόρτζη.
τη συντομή μου. Εγώ τώρα τι να πω. Μας πήρε ένας άνεμος υπέροχος και φυσάμε, ξεκινάμε. Το αστέρι, μη μου κλείνεις το μάτι, μη με περιπέσεις, μη μου χαμογελάς. Έλα, σταμάτα. Σταμάτα, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω. Σταμάτα να κρύβεσαι. Σταμάτα να βγαίνεις, σταμάτα επιτέλους να με φλερτάρεις. Είσαι ένα αστέρι λαμπερό, ολόιδιο με όλα τα άλλα. Μα είναι άμα τόσο ξεχωριστό στο στερέωμα. Κρύβεσαι πίσω από τα φύλλα της λεύκας και κάθε τόσο ξεπροβάλλεις. Μου χαμογελάς, με προκαλείς, με φλερτάρεις ανοιχτά λοιπόν. Δεν φοβάσαι, δεν τρέπεσαι. Αψηφάς τα πάντα και με κοιτάς κατάματα. Τα μάτια λένε πάντα την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Την αλήθεια της κάθε στιγμής. Ο κώδικας δύσκολος, ακαταλαβίστικος. Δεν μπορείς να στηριχθείς επάνω του. Κι εγώ φοβήθηκα. Γυρίσα το κεφάλι μου από την άλλη μεριά. Είδα την απέραντη γαλάζια θάλασσα που ήταν γαλήνια εκείνη τη στιγμή και χιλιάδες αστέρια καθρεφτίζονταν μέσα της. Προσπάθησα να πάρω κάτι από την ασάλευτη σκιά του σκούρου όμπου του μικρού νησιού που φαινόταν στο βάθος, αφημένο στα χάδια της, εκεί στη μέση του πελάγους. Η πρόκληση όμως ήταν μεγάλη. Το βλέμμα συνεχώς ξέφευγε από το ήρεμο τοπίο, όπως γίνεται πάντα με το απαγορευμένο. Και γύριζε πότε κλεφτά, πότε αδιάφορα, πότε φευγαλαία και αντίκριζε την πρόκληση. Εκείνο πάντα λαμπερό ψηλά στον ουρανό, συνέχιζε να μου κλείνει το μάτι και να μισοκρύβεται πίσω από τα σημαίνια φύλλα της λεύκας που ρηγούσαν παραδομένα στις ερωτικές τους περιπτύξεις με το απαλό αεράκι. Κοίταζα με αγωνία τα χέρια μου, ήταν άδεια. Το φεγγάρι μελούσε με φως και τότε μου γυάλισε κάτι. Ήταν το δαχτυλίδι που φορούσα, το μόνο μου όπλο. Χωρίς να το σκεφτώ, σήκωσα το χέρι μου ψηλά, κοίταξα το ξεδιάντροπο αστέρι για πρώτη φορά στα μάτια και του έδειξα τον χρυσό. Ήλπιζα να το θαμπώσει. Ήθελα να το κάνω να φοβηθεί, να αποτρέψω τους σκοπούς του ή στο τέλος να το αναγκάσω να σκεφτεί τι πάει να κάνει. Το δαχτυλίδι λαμπύρισε στο φως του αδύναμου φεγγαριού που μόλις είχε βγει μέσα από τη θάλασσα και σχημάτιζε ένα φωτεινό θαλάσσιο δρόμο, στέλνοντας τις ακτίνες του κατευθείαν στο στόχο τους. Προσπάθησε να εξηγήσει, να αμυνθεί, να δώσει μια εύλογη απάντηση στην πρόκληση. Μάταια. Το αστέρι πάντα εκεί. Κοινικό όσο ποτέ, συνέχιζε το ίδιο βιολί. Σε μια έναη κίνηση, έπεσε κρυφτό με τα φύλλα της λεύκας, μη χάνοντας τίποτα από τη λάμψη του. Και με καλούσε ανοιχτά πλέον. Μου έκλεινε το μάτι με νόημα και διαφορούσε για την αντίστασή μου. Έβρισκε μάλιστα γελία αυτή την αντίδραση. Χαμογελούσε, ναι, χαμογελούσε σχεδόν ηρωνικά, σαν να μου έλεγε πόσο ανόητη φάνταζε στα μάτια του η προσπάθειά μου να κρυφτώ πίσω από ένα στρογγυλό κομμάτι γυαλιστερού χρυσού. Σαν να έβλεπε ήδη τα κάγκελα του πολύτιμου κλουβιού μου να πέφτουν. Να καταραίουν όλα μου τα πιστεύω, να ανατρέπονται όλα μου τα δεδομένα. Και τότε, γύρισα μπερδεμένη και κοίταξα τον σύντροφό μου. Ζητούσα μια χείρα βοηθείας. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Η αγωνία και οι πάλι δικές μου, μόνο δικές μου. Προσπάθησα να κατζωθώ πάνω του για να σωθώ. Ξέρεις, εκείνο το αστέρι από ψηλά μου κλείνει το μάτι, λέω, σχεδόν αδιάφορα. Χωρίς να αφήσω κάτι από την αναστάτωσή μου να φανεί στη χρειά της ψιθυριστής φωνής μου. Καμιά απάντηση. Οι ήχοι της μουσικής που έρχονταν από μακριά χόρευαν σε ένα δικό τους κρεσέντο. Ο ένας που βολόδερνε από εδώ, μέχρι εκεί να φτάσουν κάπου, μέχρι κάποιο αυτή να τις πάρει απαλά, να σηκώσει την αλήθεια τους, την ιστορία, τις αναμνήσεις τους που με τόσο κόπο κουβάλισαν μέχρι εκεί, προσπαθώντας να είναι πάντα καθαρές, γρήγορες και σωστές. Μόνοι μάρτυρες στη σκηνή. «Μου κλείνει το μάτι σου», λέω. Επαναλαμβάνω όλο αγωνία σε μια ίστατη προσπάθεια να αμυνθώ. Εντάξει, κλείστο το κι εσύ. Αυτή ήταν η απάντηση. Έτσι, ξερή, απρόσωπη.
οι λέξεις έμειναν μετέωρες στο κενό, χαμένες στο διάστημα, με την ηχό τους να πέφτει σιγά σιγά σαν βροχή, αποδιάτοντας αστέρες σε καλοκαιρινή νύχτα και να χάνονται στο βάθος της θάλασσας. Η απελπισία ήρθε να δώσει τη θέση της σε όλα τα άλλα συναισθήματα. «Μα τι μου λέει», σκέφτηκα. «Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει αν εγώ κλείσω το μάτι σε εκείνο το αστέρι θα με χάσει. Θα εξαφανιστώ. Γιατί ο δρόμος αυτός γυρισμό δεν έχει. Θα πάρει το κορμί μου. Θα πάρει την ψυχή μου. Θα στροβιλίζομαι μαζί του χαμένη για πάντα μέσα στην αβεβαιότητα και στην οδύνη. Εκείνο ένα αστέρι λαμπερό, τολμηρό. Κι εγώ. Κι εγώ μια φοβισμένη, κοινή θνητή. Πού να βρω το θάρρος να πορευτώ μαζί του. Εγώ που όλα τα είχα υπολογίσει, που τίποτα δεν άφησα στην τύχη και πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου και έδωσα τις πιο σωστές λύσεις. Πώς τολμάς τώρα εσύ ένα παλιοστέρι να αμφισβητείς τις αποφάσεις μου, να ψηφάς τα πρέπει μου, τολμάς. Λοιπόν, θα τολμήσω κι εγώ. Θα σου κλείσω το μάτι και ό,τι θέλει ας γίνει. Ένα τελευταίο βλέμμα στο τοπίο. Από τη μια, η ηρεμία της θάλασσας που βρίσκεται σε αιώνια συνέβρεση με την εισίδα και ο σταθερός όγκος της μονοκορφής από την άλλη με αφήνουν εντελώς αδιάφοροι. Δεν την μπορώ τη σταθερότητα. Δεν την αντέχω την ησυχία. Θα ακούσω μόνο εκείνη τη διαπεραστική μυστική φωνούλα των θέλων. Γυρίζω αργά αλλά αποφασιστικά χωρίς να ξέρω τι κάνω, χωρίς να ξέρω τι με περιμένει. Και του κλείνω κι εγώ το μάτι. Τη σκυτάλη θα πάρει ο Γιάννης Παρασκευόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ καθαρμά για την παρουσία σας απόψε. Κάθε παρουσία είναι εξαιρετική. Ανάμεσά μας και ανάμεσά σας, βέβαια, υπάρχουν και πολλοί ομότεχνοι και αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ απόψε και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την Κάκη Αξίδη που με τιμά με τη φιλία της πρώτα απ' όλα και αμέσως μετά γιατί ήμουν σχεδόν από τους πρώτους αναγνώστες του νέου της βιβλίου, πριν καν εκδοθεί. Και είναι τιμή μου αυτό γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα ένας συγγραφέας που μάλιστα ευελπιστεί στον εκδοτικό οίκο να προσπαθεί να εκμεεύσει γνώμη και άποψη για κάτι που ούτε καν γνωρίζει ή γνώριζε αν όντως θα πραγματοποιηθεί. Κάκια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις δύσκολες εποχές που ζούμε, φίλες και φίλοι, είναι παρήγορο και ελπιδοφόρο να ιδρύεται ένας καινούριος εκδοτικός οίκος. Σε μια εποχή που πολλοί εκδοτικοί οίκοι κλείνουν, για κάποιους λόγους που ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως και άλλους πολλούς, είναι πραγματικά ελπιδοφόρο, είναι ένα ουράνιο τόξο που βγαίνει στον χώρο της λογοτεχνίας κάθε φορά που ένας καινούριος εκδοτικός οίκος προσπαθεί να δουλέψει στον λόγο, στην τέχνη του λόγου και στον χώρο, τουλάχιστον έτσι όπως η Κάκη Αξίδη μου έχει εξομολογηθεί ότι θέλει να δουλέψει. Άλλωστε, ακούσατε και εσείς πριν από λίγο τον Δημήτρη τον Καραναστάση να λέει πώς και γιατί έγινε αυτός ο εκδοτικός οίκος. Να μην σας πω πολλά, να περάσω. Είναι κάτι το οποίο θα το διαβάσετε στο πιστόφυλλο του βιβλίου που έχω γράψει. Και μάλιστα το έχω γράψει σε χρόνο ανύποπτο. Ήξερα ότι κάποια ήθελε κάτι να γράψω, αλλά δεν ήξερα ότι θα το δημοσιοποιήσει και μάλιστα άμεσα. Εγώ περίμενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαφορά. Εγώ περίμενα κάποιο μικρό κειμενάκι στις αρχές του βιβλίου κτλ. Λοιπόν, πνοή. Ένα εξαιρετικό λογοτεχνικό κολλάζ που όμως δεν αυθαιρετεί. Ένα κολλάζ
λογοτεχνικό με εικόνες. Η ποίηση και η αφήγηση διαδέχονται η μία την άλλη σαν να κρατιούνται από το χέρι. Ένα ουράνιο τόξο, θα έλεγα, τα ελπιδοφόρα χρώματα του οποίου εφραίνει μέσω της αίσθησης της όρασης το πνεύμα. Στο νέο της βιβλίο η Κάτια Ξύδη οικοδομεί λόγο. Ο θεμέλιος λίθος μοιάζει γερός και σκληρός, έτοιμος να υποδειχθεί θεμέλια και κτίσμα. Η συγγραφέας ζωγραφίζει. Ο κορμός του δέντρου που χρωματίζει φαίνεται δυνατός, με γερά αλλά ευλίγιστα κλαδιά, και το μόνο που περιμένουν είναι να ανθίσουν. Σε αυτό το βιβλίο η Κάτια Ξύδη έχει μπει σε ένα δρόμο που το μόνο που δεν έχει είναι τα ίχνη των βημάτων της. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν και περιμένουν, όχι να τα ανακαλύψει. Αυτό το αφήνει για τον αναγνώστη, αλλά να τα περιγράψει, να τα σχεδιάσει με λέξεις. Κάτι που δείχνει ότι ξέρει να το κάνει καλά. Και στα αλήθεια, έμπνευση είναι ό,τι αναφέρεται σε ένα τόσο δυνατό έρωτα που πνίγεται από την ίδια τη δύναμή του. Το αλληγορικό ατύχημα του Σακαπό φανεί, όπως και ο βράχος της αφήγησης, εφεύρουν. Τέλος, η αναστήλωση του φυτού καταληκτική ως παραβολή και όχι μόνο. Είμαι σίγουρος πως τελικά θα αριστεύσει. Στη γραφή και στην αφήγηση της συγγραφέας είναι καταιγιστική. Ένα σπουδαίο έργο που αγγίζει βαθιά την ψυχή του αναγνώστη, προσφέροντάς του στιγμές πλήρης συναισθημάτων και τον οδηγεί σε αναπνευστικούς δρόμους νέων λογοτεχνικών ανακαλύψεων. Καλή σας ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ το Γιάννη τον Παρασκευόπουλο, που πολλοί μπορεί να το ξέρετε ως Άγιο Άθεο. Από το μόνιμο τίτλο του βιβλίου του, τον ευχαριστώ πολύ για τις ώρες που πέρασε σκυμμένος πάνω στο βιβλίο μου να το μελετά για να μου υποδείξει κάποιες αλλαγές ή συμπληρώματα και για να μου δώσει κουράγιο να συνεχίσω. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να πω τίποτα για την υπέροχη κριτική που κοσμεί το αυτάκι του βιβλίου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Στην παρέα μας θα έρθει η Μαρία Μπακάρα. Ο Γιάννης έχει μια επιλυμένη υποχρέωση, είναι παριζήτητος, μιλάει παντού και πρέπει να μας αφήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ να μετάξει τον και το βιβλίο και ο εκδοτικός οίκους με ούριους εκδοτικούς και αναγνωστικούς ανέμους. Να φυσάει ανέμους ούριους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα από την υπέροχη φωνή της Κωνσταντίνας Τζόρτζη. Τίποτα δεν προχωρεί για την καταστροφή. Ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μόνο μερικά μικρά αχνά συννεφάκια πλανιούνταν εδώ και εκεί, σπάζοντας τη μονοτονία του μπλε. Κάποια προσδιόριστα σήματα έδινε το υποσυνείδητο, κάποια προαισθήματα χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
και εκεί που όλα φαίνονταν ήσυχα, έγινε το κακό. Το έμαθε σχεδόν αμέσως. Στην αρχή πάγωσε. Το μυαλό της σταμάτησε να δουλεύει. Κενό. Μια βουή αντικατέστησε τον ήχο του αβίατου του κύκλου της σκέψης. Σχεδόν αμέσως όμως συνήλθε. Και με όση δύναμη της απέμεινε έτρεξε στην εντατική μονάδα θεραπείας. Πρώτη εικόνα. Πολλαπλά κατάγματα και μόλυπες. Μα καλά, πώς. Πώς έγινε, ρωτούσε όλα αγωνία. Σιωπή. Κανένας δεν μπορούσε να της απαντήσει. Τα μάτια της έτρεχαν με λυκειώδη ταχύτητα δεξιά και αριστερά, ψάχνοντας την αιτία. Ψάχνοντας κάποιον να της πει το γιατί. Κάποιο σημάδι, κάτι τέλος πάντων, που να της μαρτυρήσει τι έφτιαξε. Ξανά σιωπή. Στα καλά καθούμενα, αναρωτιόταν. Και πλέον δεν περίμενε απάντηση. Ήξερα από παλιά ότι οι απαντήσεις τα περισσότερα γιατί μας έρχονται μόνο όταν σταματάμε να ρωτάμε. Το γεγονός ήταν ένα. Το «σ' αγαπώ» βρισκόταν βαριά τραυματισμένο στην εντατική του νοσοκομείου ελπής και χαροπάλευε. Σου έπεσε κάτω το «σ' αγαπώ». Δεν το πρόσεξες. Δεν το κράτησες με όση προσοχή του άρμοζε και έπεσε. Ήταν εύθραστο, μικρό και πολύτιμο. Όμως ξαφνικά βρέθηκε στη μέση του δρόμου σοβαρά πληγωμένο. Είχε χάσει τις αισθήσεις του. «Σ' αγαπώ πολύ». «Σ' αγαπώ πολύ», έλεγε μέσα στο παραλήρημά του. Τραυματισμός βαριάς μορφής, είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο, που εκείνος μη ξέροντας τι να του κάνει, το σήκωσε απαλά και το πήγε. «Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη», είπε ο γιατρός. «Πρέπει αμέσως να μεταφερθεί στην εντατική. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει να το σώσουμε». Μόλις τον αντίκρισε, χύμιξε πάνω του και άρχισε να τον χτυπάει στο στήθος, να φωνάζει και να κλαίει. «Πώς μπόρεσες, γιατί το έκανες αυτό, γιατί δεν πρόσεξες». Ήταν λοιπόν τόσο ασήμαντο για σένα. «Φύγε αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου». Δεν μίλησε. Την άφησε για ώρα να τον χτυπάει και να τον βρίζει. «Θα τα πούμε», ρώτησε μετά. «Όχι», ήταν η απάντηση και έφυγε. Απελπισμένη και μόνη, με χιλιάδες άσχημες σκέψεις να περνάνε από το μυαλό της, δεν ήξερε τι να κάνει. Σε λίγο αντέδρασε και στάθηκε στο γιατρό που στεκόταν δίπλα, κρατώντας τη σκηνή, κοιτώντας τη σκηνή απορριμμένος. «Τι γίνεται εκεί μέσα, γιατρέ μου, πονάει, σταμάτησε η αιμορραγία». Ήταν λοιπόν τόσο άσχημο το χτύπημα. Αυτό που φάνηκε αρχικά σαν να είναι ένα τόσο αθώο περιστατικό, ένα τόσο εδώ μικρό πεσημανάκι. «Κυρία μου, το πρόβλημα δεν είναι το ορεινό. Παλιές πληγές που φαίνονταν επουλωμένες δεν ήταν. Άνοιξαν και τώρα η αιμορραγία είναι ακατάσχητη. Αυτό το «σ' αγαπώ» έχει βαρύ ιστορικό. Φαίνεται πολύ πεθεμένο. Μια κλωστή το κρατάει αυτή τη στιγμή στη ζωή. Μια απότομη κίνηση, ένα παλό φύσιμα του ανέμου, μια απρόβλεπτη συγκίνηση μπορούν να το σκοτώσουν. Γιατρέ μου, γιατρέ μου, σας παρακαλώ, σώστε το, είναι δικό μου, μονάδικό μου. Το θέλω, το χρειάζομαι, δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από αυτό. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κάνετε ό,τι μπορείτε για να το διατηρήσετε στη ζωή. Είναι η ελπίδα μου, είναι ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο αληθινό είχα ποτέ στη ζωή μου. Τίποτα δεν υπήρξε πιο σημαντικό. Και για εκείνον είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει, το ξέρω. Υπήρξε όμως λίγο απρόσεπτο. Δεν πειράζει. Ξέρετε, γιατρέ μου, γεννήθηκε κάτω από πολύ ατελειωμένες συνθήκες. Το κρύβαμε, το κοροϊδεύαμε, προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει. Κάποτε δεν ασκεφτείτε, το είχαμε θάψει βαθιά μέσα μας, ζωντανό για χρόνια. Εκείνο όμως καρτερικά περίμενε. Είχε πολύ όρεξη για ζωή. Ήθελε να επιβιώσει πάση θυσία. Από τη μέρα που γεννήθηκε έκανε πάντα το κεφάλι του. Ήξερε ότι θα είναι πολύ δύσκολη η ζωή του, αλλά έδειχνε μια διαφορία, ένα πείσμα ανεξήγητο. Πεταγόταν σε κάθε στροφή μπροστά μας. Εμφανιζόταν κάθε νύχτα με ή χωρίς φεγγάρι. Είχε γίνει ο μόνιμος απρόσκλητος επισκέπτη μας. Μέχρι που τα κατάφερε. Τώρα πω ότι δεν συγκινούμε όταν ακούω αυτό το «σ' αγαπώ» που
το έχω γράψει, όπως είπε και ο γιος μου, εδώ και 30 χρόνια, σχεδόν μέχρι 30, 28 είναι, να παίρνει φωνή. Εντάξει, Μαρία Μπακάρα. Μόλις άκουσα τη Μαρία Μπακάρα στην παρουσίαση του Χρήστου Αναστασόπουλου, της Εύης Ρουτουλά, της Θεόνης Μπριγκέ και της Άννα Ζάχαρη, οίκος νηφικών, να κάνει την παρουσίαση, το μόνο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι μόνο αυτή η κοπέλα θέλω να μου παρουσιάσει αυτό το βιβλίο. Σ' ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ πέρα. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία της Κάκιας. Προσωπικά ξεχωρίζω τα παιδικά της, γιατί ξέρω πόσο δύσκολοι είναι οι μικροί αναγνώστες και στο να τους κεντρήσεις στο ενδιαφέρον και στο να γράψεις κάτι που είναι αξιόλογο και προσεγμένο. Νομίζω η Κάκια το έχει κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Όταν διάβασα το βιβλίο, μάλλον πριν το διαβάσω, μου λέει Κάκια, είναι ένα βιβλίο πολύ ιδιαίτερο για μένα. Διαβάζοντάς το, κατάλαβα ότι είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Όχι μόνο για την Κάκια, για οποιονδήποτε το διαβάσει. Μόλις διαβάστηκε το δικό μου αγαπημένο απόσπασμα μέσα από το βιβλίο, το «Τραυματισμένο σ' αγαπώ», το οποίο αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο διήγημα του πρώτου μέρους. Το βιβλίο στο πρώτο μέρος ξετυλίγει μία ιστορία αγάπης ή μία ιστορία με πολλές αγάπες, με πολλούς έρωτες. Μπορεί ο ήρωας να είναι άντρας ή μπορεί να είναι γυναίκα. Αν δεν αντιληφθούμε καλά τα γέννη και τα ρήματα, ο ήρωας δεν παίρνει υπόσταση. Μπορούμε μάλλον να σχεδιάσουμε τη μορφή του, αλλά δεν μπορούμε να του δώσουμε όλα τα χαρακτηριστικά. Είναι ένας ήρωας ο οποίος είμαστε εμείς. Μιλάει για την αγάπη, μιλάει για το πάθος, μιλάει για τον έρωτα, κάνει σκέψεις και λέει λόγια τα οποία τα έχουμε πει όλοι μας. Η Κάκια καταφέρνει να περιγράψει με γλαφυρότητα απλές καθημερινές στιγμές, όπως είναι το πώς πλένεις τα σεντόνια ή πώς παρατηρείς τα μισοτελειωμένα σου καλλιντικά πάνω στο κομοδίνο σου, και να τους δώσει μια υπόσταση, μια πνοή, όπως είναι και το όνομα του εκδοτικού, σχεδόν αληθινή. Είμαστε εκεί και δεν παρακολουθούμε απλώς τον ήρωα ή τους ήρωες, θα το ανακαλύψουμε, να σκέφτονται και να νιώθουν τις λέξεις που γράφει η Κάκια, τις νιώθουμε εμείς οι ίδιοι, τις σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν όλοι οι ήρωες, υπάρχουν όλες οι στιγμές, συνειδητοποιούμε ότι η Κάκια πάρα πολύ έξυπνα μας έχει δώσει ήδη δείγματα από το πρώτο μέρος, όπως είναι το χρυσό πουλάμπι στο πρώτο απόσπασμα που διαβάστηκε, ή το ατύχημα, ή όπως είναι τα πράσινα μάτια του κοριτσιού που μεγάλωσε σαν να ήταν δικό της παιδί, όπως είναι μικρές λεπτομέρειες που, επαναλαμβάνω, έχουμε σκεφτεί όλοι μας, έχουμε ζήσει όλοι μας, γιατί το «σ' αγαπώ» συνηθίζουμε να το τραυματίζουμε. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να αλλάξουμε τον εαυτό μας για να το ζήσουμε με πάθος και να προσεγγίσουμε τις ευτυχισμένες μας στιγμές. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που κάνουμε είναι να αποδομούμε τον εαυτό μας και τότε τον χάνουμε και χάνουμε και το «σ' αγαπώ» μέσα σε αυτό. Η Κάκια έχει γράψει ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως συλλογή διηγημάτων, δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να χαρακτηριστεί ως μυθιστόρημα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο εσωτερικός μονόλογος ούτε κάτι τέτοιο είναι. Είναι πολλά περισσότερα. Πολλές φορές ο αφηγητής μιλάει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, άλλες φορές σε τριτοπρόσωπη, άλλες έχουμε την αυθεντία, σε άλλες στιγμές έχουμε την αυθεντία του συγγραφέα, όμως
πάντα κυριαρχεί το τραυματισμένο σ' αγαπώ. Και αν υποθέσουμε ότι τα βιβλία είναι ψυχές, τότε το Φυσάι είναι μια ψυχή που πρέπει να ταξιδέψει και να μοιραστεί στις καρδιές όλων μας. Θέλω να πω στην Κάκια καλή επιτυχία στο καινούριο ξεκίνημα με την πνοή και να είναι καλοτάξιο το Φυσάι, το οποίο πρέπει να πω ότι είχα, έτσι, μου δημιουργήθηκε μια προβληματική για τον τίτλο Φυσάι. Τι Φυσάι? Κλείνοντας το βιβλίο, διαπίστωσα ότι αυτό το Φυσάι είναι προσωπικό για τον καθένα. Για κάποιον μπορεί να φυσάει μια νέα αρχή, όπως είναι ο νέος εκδοτικός. Για κάποιον άλλον μπορεί να φυσάει αγάπη, να φυσάει ελπίδα, ζωή. Για μένα φυσάει αλήθεια. Γιατί η πένα σου μπορεί να ήταν ρομαντική, να ήταν λυρική, αλλά ήταν σκληρή, ήταν ρεαλιστική. Γιατί πάντα όταν μιλάμε για γρατζονισμένες καρδιές και τραυματισμένες αγαπώ, όσο όμορφα κι αν γράψεις γι' αυτά, η σκληρότητα υπάρχει εκεί. Καλό τάξιδο, να είναι καλή επιτυχία. Το είδατε ότι είχα δίκιο που ήθελα η Μαρία η Μπακάρα να μιλήσει για το βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κωνσταντίνα Τζόρτζη θα μας διαβάσει τι? Ένα μικρό ποίημα. Εντάξει λοιπόν, θα την ακούσουμε. Σήμερα έκυψα τα μόβου λουδάκια της Πασχαλιάς και το χέρι μου γέμισε από τις σταγόνες της βροχής και το άρωμα της άνοιξης, επειδή συνάντησα εσένα. Είδα τα φεγγαλικά να καθρεφτίζονται στη θάλασσα και χιλιάδες μικρά φωτάκια να πλημμυρίζουν τον ουρανό και πέφτοντας να αντιπροσωπεύουν μια ελπίδα, ένα όνειρο, έναν έρωτα, επειδή συνάντησα εσένα. Άκουσα το κύμα να σκάει στα βράχια τη νύχτα, τις ονειροπαγίδες να δίνουν το σύνθημα στις ευχές για πραγματοποίηση και όλα αυτά επειδή συνάντησα εσένα. Τη Σέβητη Τηλιακού όλοι την ξέρετε. Είναι η γνωστή σε όλους μας στρισγουργός με τις πολλές επιτυχίες και συγγραφέας αγαπημένων μας μυθιστορημάτων. Εγώ θα αναφέρω μόνο τα δύο τελευταία σου, τα όνειρα τα πλέξη με το βελονάκι, που είχα την τιμή να τη το παρουσιάσω κιόλας δύο φορές, και τα δάκρυα σε μεταξωτό μαντίλι, που είναι το τελευταίο της. Τώρα περιμένουμε ένα ακόμη, έτσι δεν είναι? Με το καλό λοιπόν. Η Σέβη με έχει τιμήσει με τη φιλία της και την αγάπη της. Όταν έβγαλα το κρυστάλλι και το όνειρο της βροχής, το τελευταίο μου βιβλίο για παιδιά, μου είπε ότι δεν θα ξανάρθει σε παρουσίασή μου αν ξαναβγάλω παιδικό. Όχι, όχι, ούτε η Σέβη, ούτε η αδερφή μου η Βίκη λογοθέτη που κάθεται εκεί πέρα στα βιβλία με εκβίαζαν να γράψω κάτι για ενήλικες. Όχι, όχι, μην το φανταστείτε. Σέβη Τηλιακού. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε η Κάκια. Όταν έφτασε να βγάλει όλη την ευαισθησία της προς τα παιδιά, ξέρω ότι τα αγαπά πάρα πολύ, της είπα εντάξει φιλενάδα, φτάνει ως εδώ. Μπορείς να πεις κι άλλα, όχι πως αυτά που λες για τα παιδιά είναι μικρότερη σημασία, αντίθετα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά, και η Κάτια έδειξε μέσα από αυτά τα δυο παραμύθια ότι μπορεί να χειρίζεται τις παιδικές ψυχές αριστοτεχνικά. Όμως επειδή είχα διαβάσει και τα δύο προηγούμενα βιβλία της, το ταξίδι στην Ομίχλη και την ελεύθερη πτώση, είχα καταλάβει ότι η καινούργια μου φιλενάδα, γιατί δεν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, σε μια τέτοια συγκέντρωση πρώτα συναντηθήκαμε, είχε μέσα της δυναμισμό
και πολλά πράγματα να πει, που ίσως και τα δύο πρώτα δεν έφτασαν να τα εκφράσει. Γι' αυτό μετά το Κρυστάλλι άρχισα να πιέζω πιο πολύ τη Βίγη παρά την Κάκια. Αυτό διπλωματικό, γιατί άμα το λες απευθείας την ενδιαφέρον, μπορεί να κλωτσίσει. Άμα όμως το λες τον καλό της Άγγελο, όλο και κάτι παραπάνω μπορεί να κάνει. Τελικά, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών προσωπικών, που με κράτησαν αρκετούς μήνες μακριά από μια τέτοια δημοσιότητα, πήρα είδηση ότι Κάτια κάνει αυτό τελικά που έπρεπε να κάνει. Έβγαλε ένα καινούργιο βιβλίο. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε να σου το φέρω, προλαβαίναμε, δεν προλαβαίναμε. Τελικά της είπα άστο, θα το διαβάσω με την ησυχία μου, γιατί σε μια και δύο μέρες αυτό το βιβλίο, όπως ψυχανεμίζομαι από δύο-τρεις σελίδες που έριξα μια ματιά, δεν είναι για να το διαβάσεις σε μια μέρα εντάχει και να πεις μια κριτική. Επιφυλάσσομαι λοιπόν για το μέλλον. Εκείνο που ήθελα να πω για την Κάτια είναι ότι από την πρώτη στιγμή, δεν μου συμβαίνει πολύ συχνά αυτό, συναντώ πάρα πολλούς ανθρώπους όλα τα χρόνια που έγραφα τραγούδια και τριγύριζα στα στούντιος και μετά με τα βιβλία. Πάρα πολλούς ανθρώπους. Επειδή είμαι άνθρωπος που μ' αρέσει η επικοινωνία, συμπαθώ σχεδόν κάθε άνθρωπο που θα γνωρίζω, εκτός αν είναι το κέρατο και μου κάνει που με αποθήσει αυτή την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που συναντάς ανθρώπους για πρώτη φορά και καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Έρχεται μια δεύτερη φορά που θα επαληθεύσει την πρώτη και δεν χρειάστηκα παραπάνω για να καταλάβω ότι κάτι είναι μια γυναίκα, δεν θα πω άνθρωπος γιατί άνθρωπος είναι σίγουρα, είναι μια γυναίκα εξαιρετικής οριμότητας, εξαιρετικής τρυφερότητας και ευαισθησίας, εξαιρετικού περιεχομένου ψυχής. Πώς τα κατάλαβα όλα αυτά, από τον τρόπο προσέγγισης, χωρίς να της το ζητήσω, πολλές φορές στάθηκε δίπλα μου και την ευχαριστώ γι' αυτό και στάθηκε δίπλα μου όχι συμβατικά και απλά έτσι καταναγκαστικά γιατί έτυχε να γνωριζόμαστε και γράφουμε και δυο και πρέπει κάποια λόγια καλά να πει, στάθηκε δίπλα μου πραγματικά. Αυτό το καινούριο τώρα με την πλοή, εμένα με πιάσει, με κατέλαβε εξαφήνιση. Επειδή είχα απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα διαδίκτυα, δεν το είχα πάρει είδηση. Δεν το κατάλαβα ούτε και όταν είδα την πρόσκληση. Άρχισα να το υποψιάζομαι όταν ήρθα εδώ και είδα τον εξαιρετικό ιό και τον αξιολογότατο. Είδα βέβαια τη Βίκη, την ξέρω, ότι πάντα είναι δίπλα στην Κάτια και μου έδωσε τόσο μεγάλη χαρά πραγματικά για ένα βασικό λόγο. Γιατί όλοι λίγο πολύ με τους εκδοτικούς μας οίκους έχουμε κάποια, δεν θα τα πω προβλήματα, θα τα πω έτσι ψυχαντιθέσεις, κάποια αρέσουν, κάποια δεν αρέσουν σε εκείνους ή σε εμάς. Αυτή η ευκαιρία που θα έχει από εδώ και πέρα η Κάτια, περιτριγυρισμένη από δικούς της ανθρώπους, που μπορεί να τους εμπιστεύεται απεριόριστα και σαν ανθρώπινα δίπλα της και για τις ικανότητες που έχουν και ο γιος και η αδερφή. Αυτό για τον συγγραφέα, τη συγγραφέα στην προηγουμένη περίπτωση, είναι ένα εκπληκτικό δίκτυο ασφαλείας που την προφυλάσσει από την οποιαδήποτε κακοτοπιά μπορεί να βρεθεί μπροστά της. Επίσης, είναι άλλο να ακούς από τον εκδότη σου που τον γνωρίζει,
γνώρισες, ίσως για πολλά ή για λιγότερα χρόνια. Ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι, φτιάξ' το λίγο, διόρθωσέ το, και άλλο να το ακούς από το γιο σου, ξέροντας ότι αυτό που λέγεται με απεριόριστη αγάπη και κυρίως με αλήθεια. Τα πινελίκια δεν αποκλείουν την αγάπη, αγαπητοί. Αυτό το είπα κρυφά, το λέω. Τα πινελίκια δείχνουν και το δέσιμο. Γιατί άνθρωπος που δεν είναι δεμένος μαζί του, δεν σου πετάει πινελίκια. Τέλος πάντων. Θέλω να ευχηθώ στην αγαπημένη μου Κάκια, γιατί πραγματικά είναι αγαπημένη μου με όλη τη σημασία της λέξης, να πάει μπροστά η καινούργια της δραστηριότητα. Αυτό θα το ευχηθώ σε όλη την οικογένεια, γιατί από ό,τι κατάλαβα συνέβη. Η καιρή βέβαια είναι δύσκολη, αλλά είναι πιο εύκολη όταν έχεις να περάσεις μέσα από μονοπάτια συγγενικά, γνωστά, φιλικά και κυρίως άξια να εκτιμήσουν και να σε βοηθήσουν σε αυτό που κάνεις. Της εύχομαι λοιπόν να πάει καλά η καινούργια της δραστηριότητα. Η πνοή είναι πραγματικά μια λέξη πολύ... Ποιος την είπε προηγουμένως? Ότι δίνουν τις εικόνες του. Η κοπέλα που σχεδίασε το... Μπράβο. Φυσά η ελπίδα, φυσά ο αέρας της έμπνευσης, φυσά η καρδιά. Είναι πολύ ωραίος τίτλος. Εύχομαι να έχει μια πορεία και να βάλει και μερικά καπέλα και γυαλιά σε μερικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σέβη. Ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο να είμαι εδώ απόψε, αλλά το έκανε μόνο και μόνο για μένα. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα με συγχωρήσετε που θα αναγκαστώ να σας αφήσω τώρα. Έχω ένα μωρό 85 χρονών στο σπίτι, που δεν μπορώ να το αφήσω μόνο περισσότερο. Χαίρομαι πολύ που σας είδα, χαίρομαι πολύ που είστε δίπλα στην αγαπημένη μου και καλή επιτυχία σε όλους και καλή ζωή και να είστε ευτυχισμένοι. Τώρα είμαι πολύ περίεργη να δω το απόσπασμα που διάλεξε από μόνη της Κωνσταντίνα Τζόρτζη. Κάτι πολύ μικρό, αλλά μόλις το διάβασα, γιατί χτες έλαβα μόλις το βιβλίο. Αυτό το μικρό, ήθελα να το διαβάσω όλο το βιβλίο βασικά, αλλά αυτό το μικρό κομμάτι για να μην κουραστείτε και δεν το νομίζω, δεν μπορούσα να μην το μοιραστώ μαζί σας. Και έχει το τίτλο «Φυσάει». Φυσάει. Ο αγέρας με διαπερνάει, τον δέχομαι πάνω μου, τον νιώθω να χώνεται σε κάθε κύτταρο του κορμιού μου και να καθαρίζει το είναι. Φυσάει. Φυσάει πολύ δυνατά. Σηκώνομαι και με σταθερά βήματα προχωράω. Μετεωρίζομαι στην άκρη για λίγο, αλλά σταθεροποιούμε. Στέκομαι στην άκρη του ονείρου και χάνομαι μέσα. Με μιας περνάνε όλες οι καλές και κακές στιγμές. Οι ώρες της σιωπής, της λήψης, της αγωνίας, της οργής, της υπομονής, της λαχτάρας, της προσμονής, της ανίας, του πόνου, του φόβου, του θυμού, του κενού, του ανεκπλήρωτου, του πόθου, της χαράς, της ειδονής, του πάθους, της έκστασης, της ανίποτης ευτυχίας. Δεργεύω μέσα μου και γεμίζω στάμνα κρυστάλλινη κάτω από την πηγή του Θεού. Περιμένω καρτερικά και στάλα-στάλα γεμίζω όλο και πιο πολύ από τις ευλογημένες στιγμές που έζησα. Μέχρι που μια θαυμαστή πληρότητα με κυριεύει. Είτε καλή, είτε κακή, αυτή είναι η ζωή μου. Αρκετή για να γεμίσει τη στάμνα μου, ικανή να με ολοκληρώσει. Είναι η δική μου ζωή, απαλλαγμένη από τα γιατί και τα πρέπει. Με τη μία και μοναδική της αλήθεια. Ένας ψήφιος αρχίζει να βγαίνει από το στόμα μου. Ένα βοτιτό,
Ένα μορμωητό δεν ακούω τίποτα. Η βουή του βουητού έχει καλύψει τα πάντα. Το χάος έχει απορροφήσει κάθε ξένο ήχο. Ψήφιρος όμως δυναμώνει. Αρχίζει να γίνεται φωνή, να γίνεται λιγμός, να γίνεται κραυγή και να φεύγει πέρα στον ορίζοντα. Να σκορπίζεται στα πέρατα σε ένα φοβερό ουρλιαχτό απόγνωσης, υπέρτα της ελευθερίας, που κρατάει μια στιγμή, μια τόση δά μικρούλα στιγμή. Δηλαδή, όσο ένας αιώνας. Φυσάω, είμαι ο αγέρας που με χτυπάει, με ταρακουνάει, με ξεγυμνώνει, με ταξιδεύει, με ξυπνάει, με λυτρώνει, με ολοκληρώνει. Φυσάει. Ήξερα ότι θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές απόψε. Κρατιέμαι ακόμη. Λοιπόν, για το τέλος, άφησα ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο που πάντα βρίσκεται δίπλα μου. Η Γιούλη Τσακάλου όμως δεν βρίσκεται μόνο κοντά σε μένα. Η Γιούλη βρίσκεται δίπλα σε κάθε δημιουργό συγγραφέα προβάλλοντας το έργο του. Μέσα από την ομάδα που έχει δημιουργήσει και είναι διαχειρίστρια εδώ και πολλά χρόνια με τίτλο βιβλίο παρουσιάζει κριτικές. Η φιλία μας μετράει σχεδόν 5 χρόνια από τότε που κάναμε μαζί και με τη Χρύσα την Παλαμπάνη ένα ιστορικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάσαμε το πρώτο μου βιβλίο «Ταξίδι στην Ομίχλη». Βέβαια, από εκείνη τη βραδιά απόψε έχουμε μαζί μας και την Έλσα τη Μαγκανάρη που ήρθε για την παρουσίαση από τη Θεσσαλονίκη απόψε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ωραίο όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε πρόσωπα που αγαπάς, σε πρόσωπα που έχουν τιμήσει πολλές στιγμές σου και σε πρόσωπα που χαμογελούν, που συνεχίζουν να χαμογελούν. Εγώ τυχαία περνούσα απ' έξω, πριν από καιρό, και μου λέει ένας φοβερός, πολύ ωραίος τύπος, ο Δημήτρης Βλαχάκος που έχει δημιουργήσει αυτό το χώρο, έλα πάνω να νιώσεις πώς είναι η πνοή, γιατί αυτή είναι η ζωή πραγματική. Και του λέω, δεν ανεβαίνω πάνω γιατί φυσάει. Φυσάει πολύ. Ναι, μου λέει, φυσάει, αλλά φυσάει όμορφα, φυσάει ωραία. Πολύ μου άρεσε που η Κάκια επέλεξε τον χώρο, το Athens, που έχουμε ξεκινήσει και εδώ κάποια ωραία ταξίδια και πιστεύουμε ότι μαζί σας θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία, να την ευχαριστήσω και να ευχηθώ να φυσάει πάντα και παντού, να φυσάνε όλοι οι ωραίοι άνεμοι μαζί και τα βιβλία της πνοής να φτάσουν παντού. Σας ευχαριστούμε όλους που βρεθήκατε εδώ. Η κυρία Γιούλη Τσακάλου έχει τον λόγο. Καλησπέρα σας. Τους περισσότερους από εσάς σας ξέρω και με ξέρετε. Θέλω να πω, εγώ τελείως διαφορετικά λόγια για την Κάκια, γιατί την νιώθω περισσότερο από φίλη, περισσότερο από αδερφή. Μας δίνει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και έχω να πω σήμερα ότι φυσάει. Όνομα και πράγμα, γιατί είχε και ανησυχούσε. Α, θα είναι ωραία, ναι, θα είναι. Της απαγορεύω πάντα να αγαπάει κάποιον περισσότερο από μένα. Μα πάντα. Και εκείνη σε μένα. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι ότι είμαι ευλογημένη πραγματικά και δεν είναι υπερβολή που υπάρχει στη ζωή μου η Κάκια. Είναι ένας άνθρωπος που μου έχει συμπαρασταθεί σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι πάντα δίπλα μου, με βάζει στον ίσιο δρόμο.
όταν παρεκκλίνω πέρα δόθε, γιατί συνήθως πάω αριστερά-δεξιά, αισθάνομαι ευτυχισμένη που την έχω δίπλα μου. Τα βιβλία της τα έχω διαβάσει όλα. Αυτό που το έστειλε ιντερνετικά και το διάβασα και κάποιες στιγμές έπεσα και στα πατώματα. Γιατί αγγίζει κάθε χορδή, κάθε ψυχή, κάθε πονεμένο, κάθε μη πονεμένο και να μην είσαι πονεμένος θα πονέσεις. Είτε το θέλεις είτε όχι. Είναι λυρικό, είναι διαφορετικό. Είναι ένα από όλα τα διηγήματα που μου είπε να διαβάσω ιδιαίτερα που μου άρεσε πάρα πολύ τα παπάκια. Σας συνιστώ να το διαβάσετε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έπιανα το βιβλίο, το χάιδευα και έλεγα αυτό είναι η κάκια μου. Γιατί η κάκια είναι μου. Μου, πραγματικά μου και τη διεκδικώ πάντα. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά μέσα από την ψυχή μου, γιατί το αξίζει, γιατί είναι δοτική, γιατί ό,τι αγγίζει πιστεύω ότι το καταφέρνει και το φτάνει σε πέρας και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό το νέο της επιχειρήσης, αυτό είναι μια διαδρομή που διάλεξε να κάνει. Είναι ίσως πολλοί ότι είπαν ότι είναι δύσκολη, ότι πώς και έτσι σε δύσκολες εποχές. Εγώ πιστεύω ότι η κάκια ό,τι αγγίζει, χωρίς υπερβολή, το κάνει και φυσάει. Και εύχομαι η πνοή να φτάσει τόσο ψηλά όσο δεν πάει άλλο, γιατί της αξίζει. Και της εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ, γιατί δεν μίλησα καθόλου τόση ώρα. Λοιπόν, στη συνέντευξη που κάναμε με τον Παναγιώτη Σιδηρόπουλο του Μπούκια, με ρώτησε τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το βιβλίο ώστε να είναι το πρώτο του εκδοτικού μας οίκου. Μα φυσικά επειδή είναι το δικό μου ήθελα να του απαντήσω. Αλλά δεν το είπα, γιατί μου είπε ότι θα έβλεπαν πολύ το βιντεάκι. Οπότε τώρα που είμαστε μεταξύ μας, μπορώ να σας το αποκαλύψω. Τώρα εντάξει, εμείς μεταξύ μας και όλη η Ελλάδα βέβαια, γιατί απόψε γίνεται απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο από το Μπούκια και έχουμε φίλους που μας ακούνε από την Κόρινθο, η Άννα, η Βίκη από την Κατερίνη, ο Βασίλης ο Καραναστάσης, ο δεύτερος συγγραφέας μας από τη Λάρισα. Τον χαιρετίζουμε απόψε. Μας λείπει που δεν είναι εδώ. Όλοι οι άλλοι Καραναστασέοι έχουν φτάσει βέβαια από την Ελασσόνα, μόνο για την παρουσίαση απόψε εδώ και τους ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο, η αλήθεια είναι ότι δεν βγήκε μέχρι τώρα γιατί δεν είχε έρθει η ώρα του. Το είχα συνεχώς στη σκέψη μου, αλλά δεν αποφάσισα να κάνω το μεγάλο βήμα. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε γιατί το μεγάλο βήμα, τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το βιβλίο. Απλά είναι ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα. Η Μαρία Πακάρα σας είπε πολλά πράγματα για το βιβλίο και πιστεύω να καταλάβατε. Και από τα αποσπάσματα που μας διάβασε η Κωνσταντίνα Τζόρτζη, πάλι πήρατε μια ιδέα. Είναι μια σειρά διηγημάτων που αφορούν σε μια ιστορία. Θα μπορούσε να είναι και ένα σπουδηλωτό μυθιστόρημα. Αυτή λοιπόν ήταν η ιδιαιτερότητά του που με φόβιζε. Επίσης, αυτά τα διηγήματα είναι διαμφισμένα με ανέκδοτα ποίηματά μου που ποτέ δεν θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας αν δεν υπήρχε αυτό το βιβλίο. Όλα αυτά μαζί λοιπόν επαναστάτησαν και θέλησαν να γίνουν βιβλίο. Το κανακέψαμε, το φροντίσαμε στις εκδόσεις του Νοή και σας το παραδίδουμε. Ελπίζω και εύχομαι να το απολαύσετε. Τώρα ήρθε η ώρα που θέλω να ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που είσαστε δίπλα μου μία τόσο σημαντική βραδιά για μένα. Όλους τους ομότεχνους φίλους και είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχω το ρεκόρ στις παρουσιάσεις των ομότεχνων φίλων που έρχονται και με τιμούν.
Στην προηγούμενη παρουσίασή μου είχα 27, στην προπροηγούμενη 25. Τώρα θα σας ανακοινώσω αύριο πόσοι είναι απόψε. Δεν τολμώ να πω τα ονόματά τους, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ξεχάσω κάποιους. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό που είμαστε εδώ. Όμως, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω μία εξαίρεση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Μαρία Γαβριελάτου. Δεν θα σας πω το γιατί. Πολλοί το ξέρουν. Ας μην το αποκαλύψω. Την ευχαριστώ όμως ιδιαίτερα που άφησε στην άκρη τον πόνο της και ήρθε εδώ. Για να είναι δίπλα μου αυτή τη μέρα. Πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Για τα παιδιά από την Ελασσόνα είπα. Για τα παιδιά από τη Σπάρτη θα πω τώρα. Και βέβαια εντάξει, είπε και η Σέβη για την αδερφή μου, στη Λοβάτης. Ο ένας με τον άλλον. Βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω τον εκδότη μου. Έτσι δεν πρέπει πια. Έτσι δεν πρέπει πια να λέω. Λοιπόν, τον εκδότη μου, επιμελητή μου και συνεργάτη μου, Δημήτρη Καραναστάση, και να το ευχηθώ να οδηγήσει την πνοή πολύ ψηλά. Ξέχασα και ότι έχουμε και από την Καλαμάτα που μας ήρθαν για την παρουσίαση απόψε. Η Ελένη Αντιροπούλου, συγγραφέας και αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Χατζιακόβου που επέλεξε αυτό το χώρο για μένα. Και ευχαριστώ πολύ το Artes για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα την Κατσάρα. Είναι εδώ η Χριστίνα η Κατσάρα. Αν θέλει να έρθει να μας πει δύο κουβέντες, αν θέλει. Η Χριστίνα η Κατσάρα έκανε αυτή την υπέροχη φωτογράφηση που βλέπετε στο εξώφυλλο του βιβλίου. Και να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη τον Λαμπρίδη, τον εξαίρετο γραφίστα μας, που απογείωσε τη φωτογραφία. Παναγιώτης Λαμπρίδης. Ευχαριστώ πολύ. Και η Χριστίνα η Κατσάρα. Θα μας πεις δύο κουβέντες. Που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω ένα εξώφυλλό σου. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία γιατί συναντηθήκαμε. Μου λέει με δύο λόγια τι λέει, τι γράφει το βιβλίο και τη πρότεινα κάτι. Μου λέει ωραία το κάνω. Την άλλη μέρα το έχουμε κάνει. Πάρα πολύ απλά, πολύ αυθόρμητα και χαίρομαι που σου άρεσε και χαίρομαι πολύ και που την πήρε τη φωτογραφία ό,τι σου την απογείωσε ο γραφής. Καλή επιτυχία. Χριστίνα Κατσάρα, εξαίρετη φωτογράφος. Και τώρα ήρθε η μεγάλη στιγμή. Αυτή τη βραδιά θέλω να την αφιερώσω σε ένα πρόσωπο. Είναι στον αφανή ήρωα της ζωής μου. Είναι στον άντρα μου. Τον Γιώργο τον Καραναστάση και δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά θέλω να του πω εδώ, δημόσια, ενώπιον όλων, ότι εγώ χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ.